Για την κατάσταση πραγματικά σε έναν κλάδο ο οποίος έβαλε πλάτη. Όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού και οι εργαζόμενοι, πρωτίστως οι εργαζόμενοι, έβαλαν μεγάλη πλάτη μια δεκαετία. Λοιπόν, κάτι για τον κύριο Στεφανάκη. Ναι. Θέλω να το επαναλάβω. Ναι. Ότι μιλώ με απόλυτο σεβασμό, ναι, και απόλυτη κατανόηση για τα προβλήματα του ίδιου ως εργαζόμενου, αλλά και όσων εκπροσωπεί. Και σαφώς αυτά τα θέματα δεν χωράνε αντεγκλήσεις ή το να το παίξει κάποιος πολιτικά έξυπνος και να προσπαθήσει να φτιάσει δόση καταστάσεις. Απλά θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν το ίδιο σεβασμό να έχει ο κύριος Βρούτσης, βέβαια. Ο κύριος Βρούτσης είναι ένας πολιτικός με μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Δεν το βλέπουμε. Και πραγματικά έχει παλέψει για να δώσει εργαλεία τα οποία τουλάχιστον να ανακουφίσουν τον κλάδο. Θέλω όμως να πω το εξής, κύριε Στεφανάκη, γιατί θα πρέπει να είμαστε και σαφείς. Ότι φέτος θα υπάρξουν απώλειες στον τουρισμό είναι δεδομένο. Το γνωρίζουμε. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Καμιά φορά, ξέρετε, η αλήθεια είναι και σκληρή και άβολη. Και δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Αυτή η κατάσταση, η συνθήκη είναι κάτι το καινούριο. Η πανδημία έχει δημιουργήσει στο τουριστικό προϊόν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν στεκόμαστε και με τα χέρια σταυρωμένα, υπήρξαν και υπάρχουν δράσεις με στόχο την ανακούφιση, κύριε Μαρκόπουλε, των εργαζομένων. Ο συγκεκριμένος κλάδος δέχεται μια εισοδηματική ανισότητα. Οι εργαζόμενοι αυτοί αισθάνονται, και από ό,τι φαίνεται αλήθεια είναι, ότι δεν διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Δεν τους έχετε βάλει σε ένα μηχανισμό στήριξης. Τα εποχικά καταλύματα παραμένουν κλειστά, που θα μπορούσαν να δουλέψουν, που είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι μέσα στην ασφάλεια και όσοι δουλέψουν, θα δουλέψουν και με το ρίσκο της πανδημίας. Και είναι άφαντος και ο κύριος Βρούτσης. Λοιπόν, με την έννοια ότι δεν έχει συναντηθεί με τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει επαφές, υπάρχουν μέρημνες. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, ο κύριος Βρούτσης και κάποιοι υπουργοί το διαπραγματεύτηκαν. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ είναι ένα πρόγραμμα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της εργασίας και στον τουριστικό κλάδο. Μειώσεις μισθών δηλαδή, εκ περιτροπής εργασία. Πιστεύετε, να σας πω τώρα κάτι, σε μια τέτοια κατάσταση, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι σε μια τέτοια κατάσταση που το παγκόσμιο τουριστικό προϊόν έχει πρόβλημα, δεν θα υπήρχαν απώλειες? Συγγνώμη, όταν δεν είχε πρόβλημα, εμείς τι κερδίσαμε? Εγώ δεν σας διέκοψα και με μεγάλη χαρά να σας ολοκληρώσω, κύριε Μαρκόπουλος. Πραγματικά το λέω. Υπήρξε κάλυψη, επειδή λέτε για τον κύριο Βρούτση και το Υπουργείο Εργασίας, υπήρξε κάλυψη γενναία των ασφαλιστικών εισφορών. Υπήρξε ένταξη στην επιδότηση της απώλειας μισθού. Υπάρχουν δράσεις εμπροσθοβαρής με στόχο τη βοήθεια του εργαζόμενου στον τουριστικό κλάδο. Από την άλλη όμως πλευρά, επειδή η κρίση είναι πρωτόγνωρη, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να μην ανοίξουν για το καλοκαίρι. Είναι μια επιλογή τους, η οποία, και πάλι το επαναλαμβάνω, προέρχεται από κάτι το οποίο είναι εκτακτό, για το οποίο καμία κυβέρνηση παγκοσμίως δεν ευθύνεται. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικής κυβέρνησης και είναι πρωτόγνωρο. Όμως δεν σημαίνει ότι το κράτος μας και η κυβέρνηση έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Μια τελευταία φράση, κύριε Στεφανάκη. Τι ετοιμάζετε τις επόμενες ημέρες? Καταλάβαμε ότι κάτι προαναγγέλλεται. Δώσαμε ένα νέο ραντεβού στον κύριο Βρούτση, μπας και εμφανιστεί. Ναι. Στις 10 του Ιούνιου, λοιπόν, στις 12. Συζητάει ο κύριος Βρούτσης, αλήθεια. Δεν συζητάει τίποτα με τους εργαζόμενους, μόνο με τους ξενοδόχους συζητάει. Στις 12 του μήνα, στο Υπουργείο Εργασίας, στις 10 του μήνα, στις 12 η ώρα, στο Υπουργείο Εργασίας, οργανώνουμε πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό. Θα είμαστε λοιπόν εκεί απ' έξω. Μάλιστα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην φύγει από την πίσω πόρτα, για να προβάλλουμε τα αιτήματα, να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι έφυγε από την πίσω πόρτα, εντάξει, μην λέμε τώρα. Νομίζω από την πίσω πόρτα έφυγε. Κύριο... Από την πίσω πόρτα, μάλιστα, είναι γνωστό. Νομίζω αυτό. Να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους. Κύριε Μαρκόπουλε, να πληρώσουν και οι εργοδότες. Εντάξει, ας πούμε ότι χρόνο. Το κράτος βοηθάει με τα 500. Οι εργοδότες τι δώσανε? Να πληρώσουν οι εργοδότες το υπόλοιπο όλο, το 100%. Να μπουν οι άνθρωποι στο Ταμείο Ενεργείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να μην πληρώνουν ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες αυτό το διάστημα. Γιατί δηλαδή δεν πληρώνουν οι εργοδότες και θα πληρώσουμε εμείς? Με 500 ευρώ, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο. Ποιος θα τα δώσει αυτά? Ευχαριστώ θερμά. Κουλτούρα πληρωμών χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Προβλήματα μεγάλα, κύριε Μαρκόπουλε. Αγωνία, αλλά και έναν άγωνο συνδικαλισμό της δεκαετίας του 80. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Για μας είναι... Γεια σας, γεια σας.